Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά, Μελέτη 33η Συνέχεια. Συλλογή τώρα, αγαπητέ αδελφέ, τη δεύτερη μεταβολή που έκανε το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά των Αποστόλων, οι οποίοι στην αρχή σαν φιλόζωοι, φιλόσαρκοι, τόσο δειλοί, που για να φυλάξουν τη ζωή τους, ο ένας άφησε το δάσκαλό του στο πάθος και έφυγε γυμνός και εις της νεανίσκος οικολούθη αυτό περιβεβλημένος συνδόνα επιγυμνού, ο δε τη συνδόνα γυμνός έφυγεν από αυτόν. Μάρκος Δέλτα κεφάλαιο. Ο άλλος τον αρνήθηκε και όλοι οι άλλοι ανεχώρησαν, διότι λέει και αφέντες αυτών πάντες έφυγον. Και τόσο ήταν τρομαγμένοι σαν λαγή που έστεκαν κλεισμένοι από το φόβο τους μέσα στο υπερό και δεν τολμούσαν να φύγουν, να βγουν έξω, σχεδόν όλο το διάστημα των πεντήκοντα ημερών που πέρασε μετά την Ανάσταση, αφού του κατέβηκε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μετέβαλε την ασθένεια της καρδιάς του σε ανδρεία και γενναιότητα. Λοιπόν, βγήκαν έξω τόσο άφοβοι σαν λιοντάρια και Κύριξαν το σταυρωμένο Ιησού μπροστά σε όλο το πλήθος του λαού με το μέτωπο ανοιχτό, με το στήθος αντριωμένο και με τόλμη και παρησία χωρίς να δηλιάσουν ούτε από φοβερισμού, ούτε από δαρμούς, ούτε από βάσανα και μαρτύρια, ούτε από τον ίδιο το θάνατο. Αλλά επιθυμούσαν όλα αυτά σαν τρυφές και ξεφαντώματα, και έχεραν υπερβολικά όταν τα ελάμβαναν. Ημένουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού, του Ισού δηλαδή, κατηξιώθησαν κατιχθιώθησαν πράξεις πέμπτο κεφάλαιο. Τότε θα έβλεπες εκείνον το δηλότατο και φιλόζωο Πέτρο που πρώτερον δεν είναι δυνατόν να ακούσει χωρίς φόβο ούτε ένα ψηλό λόγο ενός δυστυχισμένου κοριτσιού, πώς στάθηκε με τόση αφοβία και τόλμη και δημαγόρησε μεγαλοφόνος μπροστά σε ένα μυριάριθμο πλήθος ανθρώπων, χωρίς να στοχάζονται πως είναι ολότελα άνθρωποι, αλλά πως είναι εκνόδαλα ή φυτά ή η λύση, πέτρες. Και με τη δημιουργία του αυτή Ήλκησε στην πίστη του Χριστού Τρεις λαού Διότι λέει Σταθείς ο Πέτρος Σταθείς δε Πέτρος Συν τη ένδεκα Επήρεν τη φωνήν αυτού Και απευθέξαντο αυτής Τότε θα έβλεπες εκείνους Τους αλληλείς και αγράμματους Πλουτισμένους με τόση σοφία και σύνεση Ώστε να κάνουν τους σοφούς Και γραμματισμένους να εξίστανται Και να απορούν και καταλαβόμενοι οι άνθρωποι ότι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε εθαύμαζον. Και τούτο γιατί, διότι έδωσε στην καρδιά αυτών χήμα γνώσεως του Αγίου Πνεύματος, καθώς είναι γραμμένο περί του Σολομόντος και έδωκε κύριος φρόνησιν το Σολομών και χήμα καρδίας, τρίτη βασιλιών και διότι ύψα το Κύριος καρδίας αυτόν ως γέγραπτε. Ο χάρις, ο ενέργεια, ο πυρ, ο πυρ του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όταν ανάψει μια φορά, ανάβει την καρδιά. Τους λαγούς τους κάνει λέοντες, τους αδύνατους δυνατούς, τους άσοφους σοφούς, τους πύλινους, τους κατασκευάζει πύρινους και τους πρώην αδριάντες τους μεταβάλλει σε άνδρες τέλειους. Και τούτο είναι εκείνο όπου ο Θεός υποσχέθηκε να δώσει δια του προφήτου Μιχαίου λέγοντας «Ουκ έστε ο επακούων αυτών, εάν μη εγώ εμπλήσω εσχήν εκ πνεύματος Κυρίου». Και τώρα εσύ αδερφέ που ακούς αυτά, να στοχαστείς, ανέλαβες αυτή τη γενναιότητα και τη θέρμη στην καρδιά σου για να μην φοβάσαι σάρκα κόσμο και κοσμοκράτορα. Τούτο ένα σημείο πως μεταβλήθηκε από το πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι γραμμένο «Τότε μεταβαλεί το πνεύμα και διελεύσετε και εξυλάσετε. Αυτή η ισχύ στο Θεό μου, αβακούμ πρωτοκεφάλαιο». Στο χάσου αν εσύ πρωτήτερα γύρευες με όλη την ορμή των επιθυμιών σου, επιθυμιών σου τα αγαθά του κόσμου, τα πλούτη της δόξες της Σιδονές και λογάριαζες ότι ήταν μακαριότερος όποιος είχε αυτά τα αγαθά περισσότερα, ήξερε ότι ως τώρα, ή μάθε μάλλον, πως ως τώρα η καρδιά σου ήταν πεπαλαιωμένη, ανέστητη και πορωμένη, σαν πέτρα. Έτσι είχε γίνει από το πνεύμα του κόσμου και της αρκός. Και λυπήσου για τούτο και μετάνιωσε, πώ σε τόσα χρόνια τη ζωή σου δεν έγινε άξιο να λάβει δια του Αγίου Πνεύματο μια καινούργια καρδιά ευαίσθητη του συμφέροντό σου, την οποία υπεσχέθη να σου δώσει ο Θεό. Και δώσω ημίν, καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών δώσω ημίν, και αφελώ την καρδίαν τη λυνθήνην εκ της αρκό και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην, και το πνεύμα μου δώσω εν η Λαμασίπ κεφάλαιο λάμδα ΣΥΓΜΑ Αν δε τώρα γυρεύει όλα τα ενάντια και αντί να υπερηφανεύεσαι για τα πλούτη εσύ περισσότερο ταπεινώνεσαι και χαίρεσαι για τη φτώχεια, αντί να επιθυμείς την ατιμία και καταφρόνηση, αντί να θέλεις τις τρυφές και τα ξεφαντώματα, εσύ αγαπάς την ολιγάρκια. Αγαπάς την ολιγάρκια και την εγκράτεια. Τότε να ξέρεις ότι το Πνεύμα το Άγιο άρχισε να μεταβάλει την καρδιά σου σε άλλη καρδιά, καθώς είναι γραμμένο περί του Σαούλ, και γεννήθη ώστε επιστραφήνε το όμο αυτού, απελθήν από Σαμουήλ, μετέστρεψεν αυτό ο Θεός καρδίαν άλλην, πρώτη βασιλειών. Λοιπόν, να εφρανθείς και να ευχαριστηθείς, να ευχαριστήσεις τον Κύριο, που δια του Αγίου του Πνεύματος, όχι μόνο σου καθάρισε το νου, αλλά σου θέρμανε την καρδιά. Και θέλει να σε μεταβάλει δια του Αγίου Πνεύματος από σαρκικό σε πνευματικό, από νύπιο και μωρό σε άνδρα σοφό και από κοσμικό και εθνικό σε αληθινό χριστιανό. Διότι τέτοιες θεοπρεπείς και παράδοξες μεταβολές συνηθίζει να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο καθώς θεολογεί περί αυτού ο Μέγας Θεολόγος Γρηγόριος. Τούτο το πνεύμα σοφότατον γάρ και φιλανθρωπότατον, αν ποιμένα λάβει, προφήτην εργάζεται, τον Δαβίδ και τον Αμός ενθυμήθητη, πέτρον λάβε μη και Ανδρέαν και τις βροντίσιού τα πνευματικά βροντίσαντας, αν τελώνας λάβει εις μαθητίαν κερδένει και ψυχών εμπόρους δημιουργεί φύσιν Θεός, Ο χθες τελώνης και σήμερον ευαγγελιστής. Αν διώκτας θερμούς των ζήλων μετατίθηση και ποιή παύλους αντί σάβλων και το σούτων τον εις ευσέβηαν, όσον εις κακίαν κατέλαβε. Λόγος στην πεντηκοστή. Να τραπείς λοιπόν αδερφέ διότι ω τώρα ήσουν μακριά από τέτοιους συλλογισμούς, πορευόμενος με την κακή θέληση της καρδιάς σου και μη δίνοντας τόπον σε αυτήν για να κατοικήσει το Άγιον το Πνεύμα. Και συντόμως είπιν, διότι έζησε σαν ένας ψυχικός μόνο άνθρωπος, ο οποίος δεν δέχεται τα του Πνεύματος. Μωρία γαραυτό εστί και ουδύνατε γνώνε, Αλφα Κορινθίους. Κάνε λοιπόν απόφαση αδερφέ στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου να μην λυπήσει πλέον το Πνεύμα το Άγιο με καμιά άτακτη για κακή όρεξη της καρδιάς σου κατά την παραγγελία που σου δίνει και ο Απόστολος και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Μήτε να εναντιωθεί ω κληροκάρδιο στο Άγιον αυτού θέλημα κατά τους κληροκάρδιους εκείνους Εβραίου, προς του οποίου είπε ο Στέφανος σκληροτράχυλη και απερίμητη την καρδία και τη σωσήν. Εμείς, αεί το πνεύματι το Αγίο, αντιπίπτεται, πράξεις έβδομο κεφάλο. Αλλά εσύ να ζήσεις μόλις σου την καρδιά, μόλις σου το είναι, μόλις σου τις επιθυμίες, για να ενικήσει μέσα, καθώς το ίδιο το πνεύμα σε προστάζει λέγοντας «Η ε, συν καρδίαν» παροιμίες ΚΓ. Θα δώσει την καρδιά σου. Θα δώσει σε αυτή την καρδιά την πέτρινη το Άγιο Πνεύμα αν μελετάς πάντοτε το όνομα του Ιησού, του Ιού του Θεού με μια αδιάλειπτη προσευχή. Επειδή το Πνεύμα το Άγιο μολονότι και εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός όμως είναι και λέγεται και πνεύμα του Ιού για την ιότητα και εν το Υιό και χαίρεται καθώς αυτός ονομάζεται εξαπέστειλον Θεός το πνεύμα του Ιού αυτού εν τες καρδίες ημών κράζον αβά ο πατήρ γαλάτας τέταρτο κεφάλαιο. Διότι μαζί με αυτή την νοερή προσευχή και πνευματική προσευχή Εν μεν το πνεύμα τι, μέσα στο πνεύμα θα θεωρεί τον ιό. Και εν τον ιό θεωρεί τον πατέρα, ω λέγει ο Μέγα Βασίλειος. και είναι ακαταξιωθεί δι' αυτής τη νοεράς εργασία να βρει και να δει νοερός τη χάρη του Αγίου Πνεύματο, την οποία έλαβε μεν για του Αγίου Βαπτίσματος, την παράχωσε όμω σαν σπινθήρα μέσα σε πάθη και αμαρτίε. Και τέλος πάντων, επειδή και το Πανάγιο Πνεύμα, ο άλλος παράκλητος, το συμπληρωτικό πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο χορηγός πάντων των χαρισμάτων, η ζωή των ζώντων, η κίνηση των κινουμένων και η τελειώτησα πάντων των όντων, θέλησε εκ μόνης της φιλανθρωπίας του να ειδοποιήσει στην καρδιά σου τις πρώτες γραμμές και το πρώτο σχέδιο της χάριτός του, παρακάλεσε τον να μη σε ανασεφέρει στην τελειότητα αυτή την ειδοποίηση και το έργο που αρχίζει σε σένα, χαρίζοντάς σου το χάρισμα της διαμονής και της μέχρι τέλους υπομονής, εν τη αυτού χάρητη, το οποίο χάρισμα είναι το μεγαλύτερο από όλα τα χαρίσματα. Και αυτό μόνο συνιστά και επισφραγίζει τον εκάστου προορισμό κατά τους θεολόγους, και δια του χαρίσματο αυτού να σε αξιώσει από εδώ ακόμα να γίνει όλο πνευματικό, όλο άγγελοειδής, όλο άγιο και ιό Θεού και Θεό μικρό κατά χάριν από εκεί όπου τώρα είσαι γη και σποδό, χώμα και στάχτη. Καθώ λέγει ο Μέγας Βασίλειο, πνεύμα άγιον επελθώνει ψυχήν ανθρώπου, έδωκε μεν ζωήν, έδω και δε αθανασίαν. Ή κείμενον, το δε κινηθέν κίνησιν αίδιον υπό Αγίου, ζώων Άγιον εγένετο. Έσχε δε άνθρωπος αξία πνεύματος, ισοκιστέντος εν αυτό προφήτου, αποστόλου, αγγέλου Θεού, ον πρώτου γήκε ποδός ομιλία περί του Πνεύματος του Αγίου του Μεγάλου Βασιλείου. Συλλογήσου τώρα αγαπητά αδερφέ την τρίτη μεταβολή που ενήργησε το Πνεύμα το Άγιο στη γλώσσα των Αποστόλων διότι εκείνοι όπου πρωτήτερα δεν ελαλούσαν άλλο παραγίνα και χαμερπή για δόξες και τιμές προσωρινές και μάτες, όπως είπαν δώσει μήνυνα εις εκ δεξιών σου και εις εξ σου καθίσει εν τη δόξη σου, Μάρκος το κεφάλαιο, εκείνοι που μιλούσαν περί του Χριστού ταπεινά και ευτελή πράγματα, Επιστάτα τα καλόν ημάς είναι όδε είναι και πίσω με τρεις κοινάς, μίαν σι και μοσύ μίαν και μίαν ηλία, εκείνοι που πρώτερον έφτασε ώστε να συμφωνήσουν με τον Ιούδα και να κατηγορήσουν την ευλογημένη εκείνη Μαρία, και να θυμωθεί ο Κύριος κατά πάνω τους διότι άλυψε τους πόδας του Ιησού με τόσο πολύ έξοδο μύρο λέγοντας με αγανάκτηση «Η στή η απώλεια αυτή του μύρου γέγονε, η απωλεια γάρ τούτο πραθύνε επάνω τριακοσίων δυναρίων και δοθήνε πτωχής και ενευρημόντο αυτή». Μάρκος Ιωταδέλτα Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι ύστερα από τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος δεν μιλούσαν πλέον για άλλο παρά για τα μεγαλεία του Θεού, για υψηλά και μεγάλα πράγματα, για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τη Θεολογία της Αγίας Τριάδος, για το ακατανόητο μυστήριο της Εσάρκου Οικονομίας, διότι είναι Θεός αληθινός ο Χριστός, με ρητορική ανήκουστη, με ελευθεροστομία ασύγκριτη και με γλώσσες διάφορες, Ακούμεν λανούντων αυτών τι συμμετέρε γλώσσε στα μεγαλεία του Θεού, διότι ο κόσμο έλεγε, του ακούμε να μιλάνε στι δικέ μα γλώσσε για τα μεγαλεία του Θεού. Πράξει δεύτερο κεφάλαιο. Τώρα στο χάσου και εσύ, αγαπητέ αδελφέ, τα λόγια που μίλησε πρωτύτερα από τα παρόντα γυμνάσματα και τα λόγια που πρέπει να λαλείς για να λάβει και εσύ τη μεταβολή αυτή τη γλώσσης από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τη γλώσσα σου την έδωσε ο Θεός αδελφέ όργανο για να μιλάς και να λες όλα τα καλά και όχι τα κακά. Γι' αυτό πρέπει να τη μεταχειρίζεσαι κι εσύ κατά τον σκοπό που ο Θεός σου έδωσε. Δηλαδή στο να δοξολογείς και να ενείς με αυτήν πάντοτε το Θεό και να μελετάς τα θεία του λόγια καθώς είναι γραμμένο πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο. Και πάλι λέει «Και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου». Και όχι για να λες λόγια ανευλαβή κατά του Θεού και να τον ονομάζεις με το Θείο όνομά Του για πράγματα μάταια, όλη ψυγάρ το όνομα Κυρίου του Θεού, σου επιματέω. Να μην χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου στο να αλλά στο να συμβουλεύεις τον αδελφό σου όλα εκείνα που είναι συμφέροντα για τη σωτηρία του και να στενεώνεις το καλό, να στερεώνεις στην αρετή και όχι στο να ακονάς σαν μαχαίρι τη γλώσσα σου, εναντίον αυτού περιπέζοντάς τον, κατηγορώντας τον, ευρίζοντάς τον καταφρονητικός με θυμό. εικόνησον ως ρομφέαν, την γλώσσα αυτών, λέει ο ψαλμός. Ή να δει κακές συμβουλές, με λόγια απαλά, μεν και φιλικά, επίβουλα δε και εχθρικά, και να κακοποιήσεις και να βλάψεις. Για να πω δε και ένα λόγο, στη γλώσσα σου πρέπει να έχεις τα μεγαλεία του Θεού, τα λόγια της παλαιάς και νέας γραφής, τα περί της Θείας Προνίας, τα περί της Κρίσεως, τα περί της αγαθότητος του Θεού και όλες οι συνομιλίες να είναι περί πνευματικών θεμάτων και αγίων και θείων πραγμάτων και περί ψυχικής ωφελίας. Αν περί τούτων μεταχειρίζεσαι τη γλώσσα σου να ξέρεις ότι ο Κύριος «Έπλασε νοηρά τη δική σου γλώσσα, καθώς έπλασε ποτέ και του κοφού και του μογγύλαλου, διότι λέει και πτήσα σύψατο της γλώσσης αυτού και λύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού». Μάρκος, 7ο κεφάλαιο. «Και είναι καλό σημάδι ότι άρχισε το Πνεύμα το Άγιο να μεταβάλει και τη δικιά σου γλώσσα και να λαλείς δι' αυτής, ως ποτέ ελάληκε δια των Αποστόλων και δια του Δαβίδ» πνεύμα κυρίου ε, ελάλησε εν και ο λόγος αυτού επιγλώσει μου. Εν λοιπόν αδελφέ, πως τώρα λαλούσες και μιλούσες σαν ένας σαρκικός και νηπιος και όχι σαν πνευματικός και τέλειος άνδρας. Ότε ήμουν νύπιο, ως νύπιος ελάλουν. Και η γλώσσα σου μελέτα την αδικία, καθώς λέει ο Ισαΐας, η γλώσσα ημών αδικίαν μελετά αποφάσισε αδερφέ το εξή: Να μην αφήσει να βγουν από το στόμα σου λόγια σαπρά, λόγια γελία και μάταια, αλλά λόγια ωφέλιμα και σωτηριώδη προ οικοδομή των ακουόντων, καθώ σου και ο Παύλο, ο Απόστολο. Πα λόγο σαπρό εκ του στόματος ημών, μη εκπορευέτο, αλλά ή τη προ οικοδομήν, ή να δω χάριν τη ακούωση. Εφεσίους 4ο κεφάλαιο διότι ο λόγος είναι η σκιά του έργου, καθώς είπε και ένας σοφός. Και οι λόγοι κακοί προξενούν και τα έργα τα κακά. Καθώς και εκ του εναντίου, οι λόγοι καλοί προξενούν τα έργα τα καλά. Για τούτο είπε ο Σολομών ότι εις το χέρι της γλώσσης στέκεται η ζωή και ο θάνατος. Θάνατος και ζωή και ζωή εν χειρή γλώσσης. Παροιμίες και καθώς όποιος βαστάει μυρωδικά και τον εαυτό του ευωδιάζει και τους άλλους, ομοίως και όποιος βαστάει βρωμερά και τον εαυτό του βρωμίζει και τους άλλους, του το τρόπος και όποιος λαλεί τα καλά λόγια ή τα κακά, τον εαυτό του ωφελεί η τα κακα τον εαυτο του αφαιρει η βλαπτη και τους ακούοντές του. Και τέλος πάντων παρακάλεσε το Πνεύμα το Άγιο να δυναμώσει τούτο που άρχισε να ενεργεί σε σένα. Δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσου εν ημίν, ψαλμός ξυζήτα. Για να δείξει κι εσύ μια τέλεια μεταβολή στη γλώσσα σου, δια της χάριτός του, ώστε να μη σε αφήσει να σφάλεις πλέον, με αυτήν σε κανένα λόγο άπρεπο. σεν λόγο ουπτέι ούτως τέλειος αν ήρ κόβο Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο. Αλλά αδερφέ, να μεταχειρίζεσαι τη γλώσσα σου σαν ένα κονδύλι για να την κινεί με τη δεξιά και να μοιράσει εκείνα μόνο που αυτό θέλει και βούλεται, ώστε όπου εσύ μεν λέγεις η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου εκείνοι που σε βλέπουν και σε ακούν να λένε «Αύτη η αλλίωση τη δεξιά του υψίστου». Σαλμό όμικρο σίγμα, δεκα. Μελέτη, τριακοστή τετάρτη. Στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, στην οποία πρώτον παρισταίνονται δύο αυθέντε, συνάγονται στράτευμα, ο Χριστός και ο Σφόρος. Δεύτερον, ποιες πληρωμές δίδουν σε αυτούς που τους ακολουθούν στην παρούσα ζωή. Τρίτον, ποιες αμοιβέ τους δίνουν στη μέλουσα ζωή. Συλλογίσω αγαπητέ αδελφέ, ότι αφότου ο κύριο Σιμών Ιησούς Χριστός εξαπέστειλε το Πνεύμα το Άγιο στους Ιερούς Αποστόλους Του και τους εφώτισε το νου, θέρμανε την καρδιά του και στόμωσε τη γλώσσα μόλις τις διαλέκτου των εθνών, τότε φάνηκαν παρησία πως βρίσκονται στον κόσμο δύο κύριοι και αφέντες. Ο ένας νόμιμος βασιλιάς και αυτός είναι ο Χριστός και ο άλλος τύρανος και αυτός είναι ο Εσφόρος και πως αυτοί οι δύο στείνουν σημαία, δηλαδή μπαϊράκι και συνάζουν στράτευμα και λαό ζητούντας να σύρουν πολλούς ο καθένας με το δικό του μέρος. Και ο μεν Ιησούς Χριστός συλλογή σου πως κάθεται σε έναν τόπο ταπεινό με ένα πρόσωπο ωραίο, γαλινό, χαριέστατο και παμπόθητο. Ωραίος κάλυ παρά τους Υιούς των ανθρώπων, λέει ο ψαλμός μισήγμα. Και πως είναι περικυκλημένος από τους Αγίους τους μαθητές, τους Αποστόλους, στους οποίους προστάζει να πηγαίνουν σε όλα τα μέρη του κόσμου για να σπείρουν το σπόρο του κηρύγματος του Ευαγγελίου και να μαθητεύουν τα έθνη, για να βαφτίζουν, για να προσκαλούν τους ανθρώπους στη δούλευση του Χριστού και στο να υπογράφονται από κάτω από τη σημαία του Σταυρού του. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τυρίν πάντα όσα είναι τη μήν, ημίν, Μαθαίος Κάπαϊτα Κεφάλαιο. Από δε το ενάντιο μέρος, συλλογή σου πως ο Εωσφόρος, ο άρχοντας του σκότους, κάθεται πάνω σε ένα θρόνο πύρινο, με μια φοβερή και αγριότατη θωριά, καθώς εφάνηκε πολλές φορές σε πολλούς Αγίους, και καθώ αναφέρεται στον Ιώβ, με πυρμένη νοφρή, σηκωμένο το φρύδι, με οφθαλμού αναμένου σαν κάρβουνα, με στόμα πυρφόρο και ματοβαμένο, με μυκτήρε γεμάτου σαν από καπνό καμίνου και ομένη, και με τον τράχυλο δυνατό και σκληρότατο, οφθαλμοί αυτό είδου εωσφόρου, εξ εκ αυτού εκπορεύεται ω λαμπάδε και όμενοι, Εκ μικτήρων αυτού εκπορεύεται καπνός καμίνου και ομένης πυρή ανθράκων, το δε τραχύλο αυτού αυλίζεται δύναμις. Έμπροσθεν αυτού τρέχει απώλεια, Ιώβ μη αλφα κεφάλαιο. Συλλογή σου πως είναι περικυκλωμένος από αναρρίθμητους δαίμονες, τους οποίους προστάζει με μεγάλη λύσα να διαμοιραστούν σε όλη τη γη και να εκριζώσουν εκείνο το σπόρο που σπέρνουν οι Απόστολοι, για να προκαλούν όλους τους ανθρώπους το να πολεμούν το Χριστό, να διώκουν από κάθε μέρος τους χριστιανούς και μαθητές του και να θανατώνουν με διάφορα βασανιστήρια και μαρτύρια να τους αποστατίζουν από την πίστη του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο καιρό του άρξεστε το κρίμα από του οίκου του Θεού. Έπειτα στο χάσο ότι καθώς διαφέρουν κατά πάντα αυτοί οι δύο αρχιστράτηγοι, έτσι διαφέρουν και τα άρματα που μεταχειρίζονται και οι δύο στον πόλεμο. Και ο μεν διάβολος αρματώνει τους στρατιώτες του να πολεμούν εναντίον του Θεού, με τα άρματα και τις δυνάμεις του τρικεφάλου εκείνου έρωτος, δηλαδή με την επιθυμία της αρκός, με την επιθυμία των οφθαλμών και με την αλαζονία της ζωής, πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της αρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου Ιωάννης δεύτερο κεφάλαιο, και καταπήθει έτσι όλους τους υποκείμενους αυτών το να γυρεύουν οι δονές, πλούτη και δόξα, σε πείσμα και κατεσχήνη του Ευαγγελίου και του θελήματος του Θεού. Ο δε Ιησούς Χριστός πάλιν αρματώνει τους στρατιώτες τους με κίνα τα ενάντια και θέλει να πολεμούν με το Άγιον Μίσος του εαυτού τους, με την άρνηση των ειδονών, με την απονέκρωση των ατάκτων παθών, με την ταπείνωση, με την εγκράτεια, με τη φτωχία, με τις ατιμίες και τις θλίψεις, με την υπομονή όλων των πειρασμών και με την ενθύμηση του θανάτου. «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθίν, απαρνιστά το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Και πάνω απ' όλα τους αρματώνει, με την εισαυτόν αδίστακτη πίστη, η οποία δύναται να σβήσει όλα τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου και να νικήσει όλο τον κόσμο. Επιπάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονερού τα πεπυρωμένα ασβέσε. Εφεσίους εκ το κεφάλαιο. Και πάλι λέει, αυτή εστίν η νίκη από τον κόσμο, η πίστη ημών. Λέει. Σε τούτο το μπαϊράκι του Ιησού Χριστού, τη σημαία του δηλαδή, υπεγράφησαν στρατιώτες και οι σήμερα εορταζόμενοι Άγιοι Πάντες, οι μάρτυρες, οι ομολογητές, οι ιεράρχες και όλοι οι όσοι και δίκαιοι, οι παρθένες και οι όσιες γυναίκες, ως και αυτά τα βρέφη και τα νήπια και όλοι οι άλλοι, τόσο οι ονομαστοί όσο και οι ανώνυμοι και με αυτά τα άρματα του Ιησού Χριστού αρματοθέντες πολέμησαν όλοι κοινό τον διάβολο και τους υπηρέτες του δαίμονες, με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους κοσμοκράτορες, τους κότους, με τη σάρκα και με τον κόσμο. Εξαιρέτως δε οι μάρτυρες πολέμησαν ακόμη με τους διοκλητιανούς, τους μαξιμιανούς, τους μαξεντίους, τους αγρικόλαους, τους ευήρους, τους αντωνίνους, τους αγρυπίνους, και τόσους άλλους τυράννους και βασιλείς που εδίωκαν τους χριστιανούς και όλους τους ενίκησαν. Τους ενίκησαν κατά κράτο και τους αφάνισαν με τη δύναμη της πίστεως και του ένδοξου σταυρού του Χριστού και με την υπομονή που έδειξαν μέχρι θανάτου στα βάσανα και τους πειρασμούς που δοκίμασαν. Δηλαδή και στους δαρμούς και στα δεσμά και στις φυλακές, στα τηγάνια, στους τροχούς, στα καμίνια, στα αναμένα σιδερένια κρεβάτια, στα ξεστήρια και στα νύχια, στις θηριομαχίες και σ' όλους τους διαξύφους και διαπυρός και είδατος βασάνους, μαζί και στους θανάτους. Οι δεώσοι και ασκητές ξεχωριστά πολέμησαν και νίκησαν το διάβολο και τους υπηρέτες τους, με νηστείες, με αγρυπνίες, προσευχές, κακοπάθειες, πίνες, δίψες, γυμνητεύσεις, φτώχες, υπακοές, αρνήσεις, θελήματος, σε ρημιές, πλανόμενοι και σε όροι, σε σπήλαια και στις οπές της γης. Οι δε γεράρχες και δάσκαλοι πολέμησαν ξεχωριστά τους Αβίλειους, τους αρίους, τους Μακεδόνιους, τους Νεστόριους, τους διόσκουρους, τους πύρους, τους σέργιους, τους ισάβρους, κοπρόνιμους και όλους τους άλλους ερετικούς και τούτους πάντας τελείως τους ενίκησαν. Αυτές ήταν συντομία οι διηγήσει των αγώνων και οι πόλεμοι που δοκίμασαν οι Άγιοι Πάντες τους οποίους νικήσαντε στεφανώθηκαν παρά του αγωνοθέτου και αρχιστρατήγου αυτών Ιησού Χριστού και έγιναν της μένες σάρκου οικονομίας το μέγα τέλος και ο άκρος σκοπός και η σφραγής και το συμπέρασμα. Της δε γεωργίας των ιερών Αποστόλων και του σπόρου του Θείου Ευαγγελίου, ο ωραιότατος και ποθητός και γλυκύτατος καρπός, ως της στις ουράνιες αποθήκες για να μένει στους αιώνες, περί του οποίου προέλεγε ο Κύριος στους μαθητές, με εξελέξαστε», αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς και έθηκα ημάς ή, ή να ημίση πάγεται και καρπών φέρετε και ο καρπός ημών μένει. Αυτοί οι Άγιοι επλάτηναν τρόπον την Α και μεγαλύναν την εξουσία και τη βασιλεία του Ιησού Χριστού και διαμέσω αυτών έγινε θαυμαστός και ονομαστός ο Θεός σε όλη τη γη καθώς είναι γραμμένο «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Ψαλμός του Δαβίδ. Και πάλιν «Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάτωσε ο Κύριος». Τώρα εσύ, ακροατή μου, αδερφέ, δες καλά αυτούς τους δύο αρχιστράτηγους και γνώρισε και μάθε το σκοπό του ενός και του άλλου με ακρίβεια, προτού εκλέξεις και προτού αποφασίσεις να ακολουθήσεις τη σημαία του Χριστού, συλλογή πως έχεις να ζητάς πρώτον η Βασιλεία του Θεού, που είναι το άκρον τέλος σου, ο τέλειος σκοπό σου, και ακολούθως να ζητάς και τα μέσα που θα σε φέρουν σε αυτό το τέλος, όπως σε προστάζει ο ίδιος Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Μα τ Έπειτα θυμίσου πως έχεις να ζητήσεις ακόμη με όλη σου την καρδιά και όλα εκείνα που προξενούν κέρδος στον αρχιστράτηγό σου Ιησού Χριστό. Και εκείνα που το αυξάνουν τη δόξα του πολεμώντας τα θελήματα της αρκός, τα θελήματα του κόσμου και τα θελήματα του διαβόλου και ωφελώντα όχι τον εαυτό σου με την καλή σου ζωή και ενάρετη, αλλά ωφελώντα και τον πλησίον σου δίνοντά του καλέ συμβουλέ με λόγου και καλό παράδειγμα με τα έργα. Κατά το χρέο, το απαραίτητο που έχει. Γνώριζε επίση καλά ότι ο Θεό εμπιστεύτηκε σε κάθε ένα από εμά τη σωτηρία του αδελφού μα και μας υποχρέωσε να αγρυπνούμε για αυτή τη σωτηρία. Πότε μεν λέγοντας δι' αυτού αυτοπροσώπως, εάν αμαρτήσει εισέ ο σου είπαγε και έλεγξον αυτόν. Πότε δε δι για του σοφού σειράχ, δίδοντας μας την εντολή περί του πλησίον, ενετήλαντο αυτής εκάστο περί του πλησίον, σειράχ γιοντα Αυτά είναι τα άρματα που πρέπει να να βαστάζεις. Αν αγαπάς να στρατεύεσαι νόμιμα και κάτω από το σταυρό του Χριστού και αν αγαπάς να μιμηθείς και εσύ του σημερινούς Αγίους πάντες διότι αλλιώς πώς μπορείς να λέγεσαι στρατιώτης του Ιησού Χριστού αν ίσως και αφού απετάχθης με το Άγιο Βάπτισμα και έφυγες από τον παϊράκι του Εωσφόρου και από τη λατρεία του και την πομπή του και τα έργα του θέλεις πάρει να ζεις τις διαταγές του και σε κάθε πράγμα γυρεύει τις ειδονές, τις αναπαύσεις και τις προτιμήσεις πώς μπορείς να λέγεσαι στρατιώτης του Χριστού αν είσαι και αντί να γυρεύει τη δόξα και τα κέρδη του Ιησού Χριστού εσύ ζητά τη ζημιά του με το να το περιπέζεις με το να περιπέζεις όποιον προσέχει περισσότερο στην ευλάβεια με το να τον λες υποκριτή όποιον αποφεύγει τους κινδύνους της ψυχής του με περισσότερη στόχαση, με το να κατηγορείς όποιον πλησιάζει στα Θεία Μυστήρια με περισσότερη συνέχεια και όποιον ζητάει να φυλάει ισόες της παραδόσης των Θείων Πατέρων. Πώς δε και μπορείς να πιστεύεις ότι αληθινά τιμάς τους σημερινούς Αγίους πάντες όταν δεν μιλείσαι με τα έργα, αλλά πέχεις μακριά από το παράδειγμα της ζωής τους, σε καιρό που αληθινή τιμή και δόξα των Αγίων είναι του να τους μιμήσει και εσύ κατά το δυνατόν σου, ενεργώντας μεν κάθε θεληματικό τρόπο αρετής, υπομένοντας δε ευχαρίστως κάθε εκούσιο πειρασμό που θα σου έλθει ή εκ των δαιμόνων ή εξ ανθρώπων ή εκ της διεφθαρμένης και ασθενής σου φύσεως» διότι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος «Τιμή μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος». Να ντραπείς λοιπόν αγαπητά αδελφέ ότι έχοντας εμπρό σου ένα ολόκληρο σύννεφο από μάρτυρες και ένα μιλιάριθμο πλήθος Αγίων δεν θέλησε ως τώρα να μιμηθείς ούτε ένα εξ αυτών. Λοιπόν, αποφάσισε το εξής να ανακαινήσεις τις πρώτες υποσχέσεις που έδωσε στο Άγιο Βάπτισμα και να πολεμάς ως καλός στρατιώτης τους τρεις μεγάλους εχθρούς που έχεις, τη σάρκα, τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα. Να τους πολεμάς με τη δύναμη του σταυρού και να περπατάς τη στράτα που περπάτησαν οι πόδες όλων των Αγίων. Αν είσαι ιεράρχης και αρχιερέας, να μιμηθείς τους παλαιούς εκείνους αρχιερείς και να πιμάνεις το πίμνιο του Χριστού, όπου εμπιστεύτη, όχι αναγκάζοντάς το αλλά με το θέλημά του όχι με σκροκέρδιες και πλεονεξίες αλλά με αγάπη και προθυμία όχι ως δυνάστης και κατακυριεύων αλλά πίθων των λαών με τον τύπο της του ζωής σου για να λάβεις τον επάξιο μισθό μια τέτοια ποιμαντικής. Καθώς αυτά σου παραγγέλει και ο κορυφαίος πιμάνατε τον εμίν, το εμίν πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη εσχροκερδός αλλά προθήμος, μη ως κατακυριεύοντες των κλήρων αλλά τύποι γενόμενοι του πιμνίου και φανερωθέντος του αρχιπίμενος, κομίστε των αμαράντινων της δόξης Στέφανον, Πέτρου, πρώτη επιστολή αν είσαι μοναχός και καλόγυρος, μιμού τους παλαιούς εκείνους άγιους μοναχούς και οσίους στις νηστείες, στις προσευχές και τις κληραγωγίες, στην ακτιμοσύνη και όλους τους νόμους του κανόνα αυτή της μοναδικής πολιτείας, για να γίνεις τύπος και παράδειγμα της αρετής και στους κοσμικούς, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, φως μοναχών άγγελοι, φως δε κοσμικών μοναχοί. Αν είσαι κοσμικός ευρισκόμενος μέσα στους ασεβείς, να μιμηθείς στους παλαιούς εκείνους αγίους χριστιανούς την αγάπη και την υπομονή, στην ταπείνωση, φυλάγοντας όλες τις εντολές του Ευαγγελίου, για να γίνεις κι εσύ τύπος και φως κάθε καλού έργου στους ασεβείς, κάνοντάς του να δοξάζουν το Θεό που πιστεύεις, καθώς είναι γραμμένο, ούτω λαμψάδω το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Μα αν τύχει και σε βιάσουν οι ασεβείς, σε βιάσουν στην πίστη, να προκρίνεις καλύτερα όλα τα βάσανα, και κάθε πικρό θάνατο παρά να αρνηθεί τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό. Μιμούνω στους Αγίους εκείνους τους παλιούς και τους μάρτυρες και απλώς πια τάξιος και βαθμού είσαι. Τρέξε κι εσύ με την υπομονή των πειρασμών τον προκείμενο αγώνα στους χριστιανούς καθώς ο Θείος Παύλος παραγγέλει τι γαρούν και εμείς τόσο στο σού των έχοντε περικείμενων ημιν νεφο μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατη αμαρτία, δι' υπομονή τρέχομεν τον προκείμενον ημιν αγώνα. Και επειδή ο κύριο για αυτό το τέλο και το σκοπό ήρθε στον κόσμο και έστειλε του Αποστόλου να σπείρουν στι ψυχέ των ανθρώπων το κήρυγμα του Βαγγελίου, για να θερήσει εξ αυτών όχι άχυρα και ζυζάνια, αλλά σιτάρι καθαρό τη δική σου σωτηρία και τη δική μας σωτηρία και τη δική τους σωτηρία. Παρακάλεσε τον ολόψυχα να σε αξιώσει δια της χάριτός του να φανεί σίτος καθαρός την ημέρα της κρίσεως, άξιος να τεθεί στους ουρανούς, στις ουράνιες αποθήκες και όχι άχυρο ή ζυζάνιο άξιο να κατακαίεσαι στο πύρτο άσβεστο και συνάξι των σύτων στην αποθήκη να αυτού το δε άχυρον κατακαύσει πυρή ασβέστο Ματθαίος τρίτο κεφάλαιο Τώρα συλλογίσω αγαπητέ αδερφέ την πληρωμή που δίνουνε στην παρούσα ζωή στους στρατιώτες τους αυτοί οι δύο αρχιστράτηγοι, ο Χριστός και ο Αιωσφόρος, για να δυναμώσεις έτσι περισσότερο την καρδιά σου. Η πληρωμή που δίνει εδώ ο Αιωσφόρος στους στρατιώτες του είναι μίσος προς το Θεό και προς τον πλησίον, λύπη, ταραχή, αγριότης, ολιγοπιστία, ακαθαρσία, υπερηφάνεια, αγνωσία, τύφλωση του νοός, πόρωση της καρδιάς, φόβος φθαρτικός, ελεγμός της συνειδήσεως άπαυστος, φθορά του σώματος και των σωματικών δυνάμεων, φθορά της ψυχής και των ψυχικών δυνάμεων, πορνίες, μιχίες, αρσενοκητίες και όλα τα άλλα τα παραφύσικα κακά και με όλα αυτά κάνει τους στρατιώτες τους ηχαμερούς, βρωμερούς, ακάθαρτους, μισητούς από το Θεό και από τους ανθρώπους και τους κατασταίνει από ανθρώπους χείρους και άλογα κτίνη. Δαυλούς της αιωνίου κολάσεως και άλλους όμοιους του διαβόλους. Και ημών εις διάβολος εστίν, είπε ο Κύριος. Και το θαυμαστό είναι ότι ο τρισκατάρατος αυτός αρχιστράτηγος και στον ίδιο εκείνο λίγο καιρό που φαίνεται πως δίνει ειδονή στους στρατιώτες με την αμαρτία αυτός που σου ποτίζει ένα φαρμάκι πικρότατο διότι σμίγει την ειδονή εκείνη με τόση ταραχή του πνεύματος και με τόση φθορά του σώματος αφήνω εδώ τον ελεγμό της συνειδήσεως που χίλια τέτοιες ειδονές δεν συγκρίνονται με μια τέτοια βάσανο. Και σιωπώ εδώ πως αυτός ο μιαρός με το να είναι πάντοτε ψεύστης και ανθρωποκτόνος. Διότι λέει εκείνος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής και εν τη αληθεία δεν στέκεται στην αλήθεια ούκ στην αλήθεια είναι αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύτης εστί και πατήρ αυτού, πατήρ του ψεύδους. Ιωάννη ήταν κεφάλαιο. Αυτός, λέω, με το να είναι τέτοιος εχθρός και επίβουλος των ανθρώπων, πολλές φορές απατά τους άθλιους αμαρτωλούς και υπόσχεται να σδώσει εκείνο που δεν μπορεί. και αν τύχει να τον μπορέσει πάλι, δεν θέλει να τους το δώσει. Λοιπόν υπόσχεται πολλές φορές να δώσει ειδονές και δίνει στεναχώριες και θλίψεις. Υποσχόμενος να δώσει τιμές και δόξες δίνει ατιμίες. Υποσχόμενος να του δώσει πλούτο τους δίνει φτώχεια, εξορία, φυλακή. Πολλές φορές δε το θάνατο. Αφήνω να πω ότι και εκείνο το λίγο που δίνει είναι μάταιο, ψεύτικο, ολιγοχρόνιο, καταραμένο, που σήμερα είναι και αύριο χάνεται. Καθώς το λέει και ο εκκλησιαστής και ειδού πάντα ματαιότης και προέρεσης πνεύματος. Η δε πληρωμή δίνει πάλι εδώ Ιησούς Χριστός στους στρατιώτες του είναι όλα τα ενάντια δηλαδή αγάπη χαρά, ειρήνη μακροθυμία χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης πραώτης καθαρότης αγιώτης ταπεινοφροσύνη διάκριση, διόραση προόριση φωτισμός, προόραση αρπαγή προς Κύριον δύναμης των θαυμάτων και όλα τα άλλα υπερφυσικά χαρίσματα και η καρπή του Αγίου Πνεύματος, τους οποίους αναφέρει και ο Παύλος στους Γαλάτας στο πέμπτο ο κεφάλαιο και ο προφήτης Ισαΐας στο γιώτα αλφα κεφάλαιό του. Και με αυτά όλα κάνει τους στρατιώτες του εισάγγελους, θεούς κατά χάρη, θαυμαστούς, επενετούς και φοβερούς κοντά σε όλους τους ανθρώπους που τους βλέπουν και τους ακούουν. Και τι λέω, στους ανθρώπους μόνο, φοβερός τους κάνει ακόμα και στους δαίμονες, οι οποίοι ευθύς μόλις τους δουν τρέμουν, βγαίνουν από τους δαιμονισμένους ανθρώπους, δαιμόνια εκβάλλεται, λέει στο Ματθαίο, στο Ιώτα κεφάλαιο, και το παράδοξο είναι ότι ο αρχιστράτηγος Ιησούς Χριστός όχι μόνο δίνει εσωτερική βοήθεια στους στρατιώτες του για να νικήσουν τον διάβολο στον κόσμο, διότι λέει τι σε στην τον των κόσμων ημίω πιστεύουν ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, αλλά και στον ίδιο καιρό που οι στρατιώτες θλίβονται και πολεμούν, αυτός τους χαροποιεί και τους πλατείνει με την ελπίδα της αιωνίου αναπαύσεως. Εν χαίροντες. Και πάλι, ενθλίψει επλά την άσμε, ψαλμός τέταρτος. Και τότε, σε καιρό που αυτοί κλένε, αυτός τόσο τους γλυκένει, που κάνει πλέον χαρμόσυνο το κλάψιμο των μετανοούντων, παρά τη χαρά των θεάτρων. Καθώς το βεβαίνω και ο ίδιος, μακάριοι κλαίοντες, νυν ότι γελάσετε. Και καθώς ήταν ένας φίλος μας προσκαλεί στο συμπόσιο, μας λέει να πάμε για να κάνουμε μαζί κανόνα, έτσι και ο Χριστός, παρακαλώντας όλους τους χριστιανούς για να πάσχουν θλίψεις, τους κάνει και σε αυτό τον καιρό να αισθάνονται τόση γλυκύτητα σε αυτούς τους, που μοναχά η χαρά της καλής συνειδήσεως είναι αρκετή να ανταποδώσει σε αυτούς, το εκατονταπλάσιο, όπου αυτός παραγγέλει να δώσει εδώ στον κόσμο για όλες αυτές τις θλίψεις. Γιατί μας λέει στο Μάρκο, στο γιώτα κεφάλαιο, «Ουδείς εστίν όσα φύγει και οικίαν, οι αδελφούς, οι αδελφάς, εάν μιλάβει εκατονταπλασίωνα πλασίωνα εν το καιρό τούτο». αυτά τα υπερφυσικά χαρίσματα αξιώθηκαν να λάβουν από το Χριστό και στην παρούσα ζωή και οι σήμερα εαρτοζόμενοι Άγιοι Πάντες. Την αγάπη, λέω, τη χαρά, την ειρήνη, την αδίστακτη πίστη, τη μακάρια ελπίδα και όλα τα υπόλοιπα. Από τον πνευματικό άρτο των χαρισμάτων αυτών φαγώντες και χορτάσαντες και από το πνευματικό του το ίνο τον εφραίνοντα καρδίαν ανθρώπου. Όπως λέει ο Δαβίδ, ήπιαν και μέθησαν με μια μέθη εκστατική και νυφάλια. Όθεν ημέν μάρτυρες ενόμισαν τα πυρωμένα σιδρά κρεβάτια ως μαλακά στρώματα, τις φυλακές σαν παλάτια, τα ξεστήρια και τα νύχια ως ρόδα και τριαντάφυλλα, και όλες τις σκληρές βασάνους και τιμωρίες σαν τρυφές και ξεφαντώματα και τους διώκτες και τους τυράννους ως κνόδαλα και ζωήφια. Όταν γάρο της ευσεβίας έρωσης στην ψυχή προκατάσχει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άπαν αυτοί πολεμών καταγέλαστον είδος και πάντες αυτήν υπέρ του ποθουμένου καταξέοντες, τέρπουσι μάλλον ή λόγος στο μάρτυρα Βαρλάμ. Οι δε όσοι από τα χαρίσματα αυτά γεμισμένοι και μάλιστα έκτις προς Θεόν αγάπης νόμιζαν τις άγριες ερήμους για πόλεις ημερότατες, την ιστια ως τρυφή, την ακτιμοσύνη σαν αληθινή περιουσία, την ατιμία και την καταφρόνηση σαν δόξα και τιμή, τις σκληραγωγίες και τις κακοπάθειες του σώματος σαν καλοπέραση για να πάψεις, όπως λέει και ο Άγιος Ισαάκ. Η κανή θρέψε τον άνθρωπο, η αγάπη, αντιβρόσεως και πόσεως. Ούτως εστί ο ίνος ο καρδίαν ανθρώπου, μακάριος αυτός που πίνει από τον ίνο αυτό, εκ τούτου έπιον οι ακόλαστοι και οι δέστησαν, οι αμαρτωλοί και επελάθαντο τα σοδούς των προσκομάτων. Και η μέθηση έγιναν οι και οι πλούσιοι πεθύμησαν τη φτώχεια, και οι πλούτησαν την ελπίδα, και άρρωστοι έγιναν δυνατοί, και οι ιδιώτε εσοφίστησαν. Και γιατί να πολυλογώ, οι Άγιοι πάντες, διαμέσου των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που αξιώθηκαν στον κόσμο αυτό, έγιναν θεοί κατά χάριν και ιοί του Θεού. Εγώ είπα θεοί έστε και ἰ υψίς του πάντες, ψαλμός πι αλφα. Και βασιλείς και ηγεμόνες και άρχοντες σ' όλη τη γη. Κατακτήσεις αυτούς τους άρχοντες επιπάσαν την γην κι άλλοι μεν εξουσιάζουν ένα μέρος του κόσμου, άλλοι δε άλλο. Ο ένας ένα νησί και μια επαρχία και ο άλλος την άλλη, ο Σπυρίδων την Κέρκυρα, ο Γεράσιμος την Κεφαληνία, ο Διονύσιος τη Ζάκυνθο, ο Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, ο Γεώργιος την Κεσάρια της Παλαιστίνης, ο Νικόλαος τα Μοίρα της Λυκία και οι λοιποί καθεξής εξουσίαν, εξουσίασαν τους τόπους εκείνους» στους οποίους μαρτύρησαν ή εκοιμήθησαν ή τα λείψαν άτον αγίασαν. Και μολονότι και πέθαναν κατά το φαινόμενο του το σωματικό θάνατο, αλλά αυτοί ζουν παντοτινά κατά την ψυχή, δίκαιη η γάρφη σύνη στον αιώνα ζώσει. Διότι αν και οι ψυχές των Αγίων χωρίστηκαν από τα σώματά τους, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία έλαβαν ετιζώντες δεν εχωρίστη ούτε από τις ψυχές, ούτε από τα σώματά τους, καθώς και η Θεότης του Ιησού Χριστού δεν εχωρίστηκε ούτε από τη θεϊπόστατη ψυχή του, ούτε από το Πανάγιο σώμα του εν τη τριημέρο ταφή κατά το θάνατο αυτού. Αλλά τις μεν ψυχές αυτών αξίωσε η μακαριώτη. Τα δω αυτών, αλλά μεν τα εφύλαξε και τα φυλάτη σώα και αδιάλυτα, υπέρ πάνω από τους όρους της φύσεως, άλλα δε αποδεικνύει πηγές διαφόρων θαυμάτων και μύρων κρίνης και ιατρία κάθε πάθους και ασθένειας, διότι έτσι υπεσχέθη ο αρχιστράτηγος αυτών Ιησούς Χριστός, να δώσει το Άγιον Πνεύμα σε αυτούς, όχι μόνο κατά τη ζωή αυτών, αλλά και μετά θάνατον. Κι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, κι άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα.